Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι παραλίγο για επιληψία στο φυσικά Talk to Mad, μια αγαπημένη εκπομπή, κυρίως δικιά μας των παρουσιαστών και των υστέρων δική σας των θεατών. Πάμε όμως πρώτα σε μια ανακοινωσάρα από τη Λιλάρα για εσάς. Τι, δεν το έχετε δει ήδη από μόνοι σας ότι η Λαλού Cosmetics είναι ακόμα στο πλατό μας? Θα σας έβαρνα τις ειδήσεις της μέρας, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι σε ακόμα ένα επεισόδιο μας στηρίζει η Λαλού Cosmetics, νούμερο 1 κατασκευαστής για την περιποίηση των άκρων σας, με τα ημιμόνιμά τους και με τα απλά τους βερνίκια, πάνω από 590 αποχρώσεις, έτσι πολύ ευδιάθετες. Και είναι και vegan, και είναι και cruelty free και χέμα free, για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο και να φτιάξετε το καλοκαίρι σας. Τώρα θα περάσω την πρώτη είδηση της ημέρας, όπου ένα 9χρονο αγόρι παίζει σε φουσκωτή μπάλα και το παρασύρει ο αέρας. Στιγμές αγωνίας έζησε ένα 9χρονο αγόρι μέσα σε μια φουσκωτή μπάλα τύπου Zorb, όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο πριν καταλήξει στο έδαφος σε φεστιβάλ στη Βρετανία. Πόσα κιλά, 3 κιλά ήταν το παιδάκι. Έτσι γνώρισα την κοπέλα μου και εγώ έπαιζα με φουσκωτές μπάλες. Το περιστατικό συνέβη στο Λίβερπουλ και το 9χρονο αγόρι νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τι λες, ρε. Α, περίμενε. Ήταν τόση ώρα στον αέρα και πήγαινε μέσα στη φουσκωτή μπάλα. Ναι. Τρομερό. Εγώ νόμιζα τίποτα θα είναι κάτι φαν. Και πώς τον γκρεμίσανε? Του ρίξανε με βαλίστρα. Το βλέπεις που είναι στον ναι, αέρα. Ναι, δεν πρέπει να το σκάσεις κάπως. Να πυροβολήσεις δεν γίνεται γιατί θα κινδυνεύσει η ζωή τώρα. Άμα του ρίξεις μία με δόρυ, με σιωνικό, με καταπέλτη. Φλαπ! Απίστευτο. Και το κάνει και μπαμ. Το αγόρι συμμετείχε στη δραστηριότητα που ονομάζεται Zorbing σε μια φουσκωτή πισίνα στο Southport Food and Drink Festival, όταν μια ρηπή ανέμου κυριολεκτικά τον πέταξε στον αέρα σύμφωνα με την Daily Mail. Στη συνέχεια προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Μωρέ, καλά κάνω εγώ και δεν κάνω κανένα extreme sport. Έρχονται του χρόνου από το Waterboom και σου λένε θα σε βάλουμε σε ένα τέτοιο μέσα και θα σου δώσουμε για ένα μικρόφωνο να κάνεις live μετάδοση. Ευχαριστώ. Όχι. 50 χιλιάρικα. Όχι. 60. Δεν κάνω τίποτα που να περιλαμβάνει 10. Σωματική άσκηση. Έλα τώρα. Τίποτα, Αλέξη. Εντάξει. Αλήθεια. Επιτρέψέ μου να αμφιβάλλω. Δεύτερη είδηση. Απολύθηκε από τη δουλειά του γιατί πήγαινε τουαλέτα για 6 ώρες. Μιλάμε για ορολίμωξη σοβαρή, όχι αστεία. Για 6 συνεχόμενες ώρες, φαντάζομαι. Όχι, ρε, ανά 6 ώρες μήπως πήγαινε. Έλειπα από 47 λεπτά έως και 6 ώρες στην τουαλέτα. Ενώ ο ίδιος έλεγε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Δυσκυλιότητας, λογικά. Κατά πάσα πιθανότητα. Ο εργαζόμενος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για προκτικό πρόβλημα και συνέχισε να βιώνει πόνο και δυσφορία αρκετό καιρό μετά, οπότε άρχισε να περνά 3 έως 6 ώρες στην τουαλέτα κάθε μέρα. Το παράχεσαι. Ο πρώην εργοδότης του, επικαλούμενος στις διατάξεις του εγχειριδίου προσωπικού σχετικά με την αργοπορία, την πρόωρη αποχώρηση από την εργασία και τις συγκεκριμένες απουσίες, αποφάσισε να τον απολύσει. Κατανοούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, αλλά και η δουλειά δεν μπορεί να μένει τόσο πολύ πίσω. Και μετά βοθρατζής. Εκεί εντάξει. Εκεί δούλευε οριακά υπερορίες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Όσο σκατά κι αν τα έκανε, δεν είναι λόγος αυτός να απολύσει κάποιον. Εγώ διαφωνώ σε όλο αυτό. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στο πρώτο μας break, να ακούσουμε Ήβη Αδάμου και Σταβέντο στο γιατρό και επιστρέφουμε για να δούμε και τις άβολες στιγμές μας. Επιστροφές, καταστροφές εδώ πέρα στο πλατό του Talk to Mad. Φυσικά με πολύ αγαπημένη ενότητα όλων μας. Αν λέω ψέματα, πέσει φωτιά να με κάψει. Άβολες στιγμές celebrity. Πολύ καλά καταλάβατε. Να περάσει νούμερο ένα συγκεκριμένα, γιατί δεν αντέχω να δεν κρατιέμαι άλλο να περιμένω. Ουπς, πόνεσε αυτό. Οκ, okay, ένα screen ήταν, ένα τζαρτζάρισμα, δεν έγινε κάτι. Ήταν τελευταία φορά που την είδαμε. Έχετε ούτε δημοσιογράφος, αγνοείται. Μα και η δημοσιογράφος μπαίνει μέσα στο γήπεδο την ώρα που παίζουν. Αλλά κι άλλους μη δει ρεπόρτερ, αμέσως να σπρώξει. Νούμερο 2. Όταν δεν σε συμπαθούν καθόλου τα ζώα. Linda Carson, ABC7, would you not eat my pants? Oh, ah, ναι.
Ρε, οι κατσίκες γενικά είναι πολύ επιθετικές. Ναι. Είχε δει μια κατσίκα που είχε πάρει μια γιαγιά και η γιαγιά την χτύπαγε με τη τσάντα της. Την κατσίκα, βρήκε. Ναι, που την είχε πάρει και δεν την άφηνε και την κυνηγούσε παντού. Έχω δει τράγο ο οποίος έκανε με τοπικές με μηχανάκι. Ναι, ναι, γενικά έχουν πολλά νεύρα οι κατσίκες. Είναι. Φουλ νεύρα. Μανουριασμένες. Καλά, τις αδικίες, κοίτα πώς ζουνε. Εδώ που τα λέμε. Όχι. Δηλαδή δεν φταίνουν τα ζώα που έχουν νεύρα, όσο εμείς που τους τα δημιουργούμε. Ισχύει. Καλά να πάθεις, μπαμπόγρια. Πάμε τώρα σε ακόμα ένα ρεπόρτερ να δούμε τι κακό τον βρήκε κι αυτόν. Department received nearly $4,000 in protection equipment to ensure officer donut safety. The Greenfield police. Αυτό δεν είναι το σκύλι με τα πολλά σάλια. Ναι, ο Μπετόβεν. Το Αγίου Βερνάρδο, ο JP Cubis. Όσο να είναι, ρε παιδί μου, ακόμα και να ξέρεις ότι είναι πολύ ήρεμο. Όταν το βλέπεις τόσο μεγάλο, δεν φοβάσαι λίγο. Καθόλου. Έχει πάρα πολύ χαζόφατσα για να το φοβηθώ. Δεν ξέρω, εμένα. Θα έβγαινα για καταστροφές με αυτό το σκύλο. Θα τα πίναμε παρέα και θα καταστρέφαμε τα πάντα. Σπέρναμε τον τρόμο. Βασικά παρέα. Είναι τόσο μεγάλο που μου θυμίζει τον τυπά που είχε πληρώσει 4.000 για να μπει σε στολή και να μοιάζει με σκυλί Μπετόβεν. Ευτυχώς που το διευκρίνησες. Τόσο μεγάλο που μου θυμίζει τον τυπά. Μάλιστα, πάμε να περάσουμε σε ένα break να ακούσουμε Αναστασία, μη μιλάς και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και καλεσμένο σήμερα. Επιτέλους. Φυσικά, εκπομπή χωρίς καλεσμένο δεν είναι εκπομπή, ειδικά όταν μιλάμε για εμάς, το talk to mad, ε. Βεβαίως, αλλά πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, να κάνουμε και μια αναφορά στα ημιμόνιμα της Lalou Cosmetics μαζί με το Mystery Box. Πλέον τη διαδικασία την έχετε μάθει, οπότε πάμε να δούμε την απόχρωση της ημέρας. Κλείνεις μάτια, Αλέξη μου, βάζεις το χεράκι σου εδώ. Μάλιστα, κόκκινο. Το κόκκινο της φωτιάς. Ποια απόχρωση είναι αυτή? Της φωτιάς. Φαίνεται. Σου πάει, καλή, πώς σου πάει αυτό. Για διάβασε μας και το σημείωμα της ημέρας. Για να δούμε. Lalou νούμερο 554, Watermelon Breeze. Παίρνα μέσα μου αεράκι. Ιούλιος, καλοκαιράκι με μια φέτα καρπούζι στο χέρι, ζεστό αεράκι και το υπέροχο ημιμόνιμο από τη Lalou Cosmetics στα νύχια σου. Πολύ ωραία. Θα το βάλω εγώ εδώ να το βλέπετε. Απόχρωση 554. Πολύ ωραία απόχρωση είναι, γιατί είναι κόκκινη, αλλά δεν είναι το κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Έχει λίγο φούξια μέσα ή έχω αχρωματοψία. Έχει και αχρωματοψία, αλλά είναι του καρπουζιού, ρε παιδί μου. Ναι, η ψύχα. Ναι, είναι ωραίο. Ροζίζει. Μάλιστα, μιας και αναφερθήκαμε στο χορηγό μας, να περάσουμε στον καλεσμένο, το σημερινό επίτιμος καλεσμένος. Τον έχουμε δει στην Eurovision, έχουμε ακούσει τα κομμάτια του, έχουμε κολλήσει με τα κομμάτια του και δεν είναι άλλος από το Σαρμπέλ. Καλώς το να! Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, γεια σου, Άννη. Γεια σου, γεια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Σας γνωρίζω. Και εμείς να δούμε. Από το Γεια σου Μαρία, ήθελα να σε γνωρίσω. Από το Γεια σου Μαρία, ναι. Πάμε χρόνια πίσω. Ναι, τότε σε έβλεπα στη Eurovision. Ναι. Το 7 ήτανε. 7. Όπω, 16 χρόνια πριν. Θα σου ένα μωρό τότε. Ναι, ήμουνα γύρω στα 32-33. Κάπου εκεί. Πού είσαι, βρε Σαρμπέλ? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα. Ήρθα από το Λονδίνο. Πριν από το Λονδίνο ήμουνα στο Κατάρ που ζω. Γυρίζω συνέχεια. Ζω τρεις διαφορετικές ζωές. Ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα? Θα έλεγα εδώ στην Ελλάδα, γιατί αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και πάντα έχω την ευκαιρία μέσα στη δουλειά αυτή να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους και τα λοιπά, διαφορετικούς ανθρώπους. Και πάντα περνάω υπέροχα κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα και στην Αθήνα βασικά. Και είμαι πολύ τυχερός που μπορώ να έρχομαι και να είμαι μέσα σε όλο αυτό ακόμα, ας πούμε. Παρόλο που λείπω τόσα χρόνια, ας λέμε την αλήθεια, έτσι. Να, δεν χάνεις επαφή. Δεν χάνω επαφή, όχι. Να πούμε κι άλλο ότι το τελευταίο κομμάτι, μιας και μιλάμε για τη μουσική που σου αρέσει, η καρδιά μου κάνει μπαμ, είχε κάνει χαμό. Τώρα ετοιμάζεις κάτι καινούργιο? Βασικά, εντάξει, το κομμάτι αυτό βγήκε πριν 2 μήνες και πάει πάρα πολύ καλά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Νομίζω κάτι θα βγάλω ίσως προς το χειμώνα, θα δω. Εγώ δεν έχω σχέδια. Εγώ πάω, ας πούμε, αθόρμητα. Πάω με το κύμα βλέποντας και κάνοντας. Αν βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι, θα το βγάλω. Αν δεν βρεθεί, δεν θα βιαστώ να βγάλω κάτι για να βγάλω κάτι. Ναι. Επομένως, είμαι μουσικός πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Sorry. Ναι. Ποιότητα είναι αντιποσότητα από ό,τι προτιμάς. Ακριβώς, ναι. Δεν είναι τα τακτικό. Είμαι μουσικός πρώτα, αγαπάω το τραγούδι και τη μουσική και τα λοιπά. Είναι αυτό που κάνω και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Okay. Αλλά κάνεις και τόσα πράγματα στη ζωή σου που... Ναι.
έχεις να ασχοληθείς με τόσα που ναι, ναι, η μουσική ναι. θα γίνει όταν πρέπει να γίνει. Ναι, μονίμως με το κινητό στο χέρι, emails, stories, τα πάντα. Δηλαδή τηλεφωνήματα. Το πρωί επιχειρηματίας, το βράδυ τραγουδιστής. Σε είδαμε πρόσφατα και στο Jazz The Two of Us. Yes, με τη Σοφία Βοιατζάκη, η φιλενάδα μου. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Βασικά δεν είχα σκοπό να πάω στο Jazz ποτέ. Με πήρε τηλέφωνο η Σοφία και μου λέει «Νίνη μου», γιατί είμαστε χρόνια φίλοι, 20 χρόνια. Και μου λέει «Νίνη μου, με έχουν κάνει πρόταση να πάω στο Jazz και έχω πει ότι μόνο μαζί σου πάω». Και εκείνη την ώρα που με πήρε τηλέφωνο ήμουν αλλιώμα, ήταν γιορτές περίπου. Ήμουν χαρούμενος, με πήρε η φίλη μου, «Αχ, Σοφία μου, καλά Χριστούγεννα να έχουμε». Και μου έκανε αυτή την πρόταση και λέω «Σοφία, επειδή είσαι εσύ, θα το κάνω γιατί ήξερα ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία». Γιατί είναι και αυτή τρελή και εγώ τρελός. Την έχω λίγο την τρέλα. Και όντως περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Έχεις ενδιενώσει ουσιαστικά. Ναι, αφού είμαστε φίλοι κολλητοί 20 χρόνια. Περνάγαμε σούπερ μαζί. Και πίσω και μπροστά. Ήταν ωραία εμπειρία. Πώς να δουλεύεις με φίλο σου. Πώς. Να δουλεύεις με φίλο σου που είσαι και κολλητοί 20 χρόνια. Ναι, σαν εμπειρία. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που μέσα στο χώρο της δουλειάς, δηλαδή οποιαδήποτε δουλειά και να κάνω, προσπαθώ να βγάλω χιούμορ. Και να είναι όλοι γύρω μου καλά, να περνάνε ωραία. Θα είμαι εγώ που θα κάνω τα αστεία και θα κάνω τον χαζό για να γελάνε όλοι. Επομένως, με τους φίλους μου ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, jokes. Συνέχεια. Jokester. Ναι, jokester. Ναι. Τώρα που έχεις μείνει και Κατάρ και Ελλάδα, πού σου αρέσει καλύτερα? Δεν μπορώ να σου πω πού μου αρέσει καλύτερα, γιατί όταν είμαι στο Κατάρ, μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα, γενικά. Και όταν είμαι εδώ, μου λείπει η Ανατολή. Είμαι Ανατολίτης. Ωραία, στο θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επομένως, φαγητό. Φαγητό, το αγαπημένο μου φαγητό, παιδιά, θα σας πω την αλήθεια, είναι η λιβανέζικη κουζίνα. Είναι καταπληκτική, αν την γνωρίζεις, γιατί πολλοί δεν την έχει γνωρίζουν. Μπαχαρικά πολλά. Όχι. Όχι. Δεν έχει. Αυτά είναι ινδικά, με τα μπαχαρικά τα πολλά. Τα λιβανέζικα είναι μεσογειακή κουζίνα, χρησιμοποιούν σταφίδες, ξύλους καρπούς στο φαγητό. Ας πούμε, έχουν ένα πιάτο που μπορεί να μην σας αρέσει γιατί είναι με σηκώτη. Ξέρεις, το σηκώτη δεν αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά κάνουν ένα πιάτο με σηκώτη με σος από ρόδι, παράδειγμα. Λοιπόν. Κάνουν ρύζι με ξύλους καρπούς και σταφίδες. Έχουν ταπούλες σαλάτα, γνωρίζετε το. Ναι, ναι, ταπούλες σαλάτα, χόμος, φαλάφαλο, όλα αυτά. Είναι fresh φαγητό. Φρέσκο δυόσμο. Πάμε για λιβανέζικο σήμερα. Πάμε όλοι μαζί. Να σας κεράσω κιόλας. Ξέρεις κανένα καλό όμως, μην μας πάει χούμους. Όχι, δεν θα σας πάει χούμους. Ξέρω ένα πολύ καλό. Τέλεια, πάμε μετά. Λοιπόν, θα σε πάω λίγο πίσω, θα σε πάω Eurovision. Okay. Που σε είχαμε δει με το Γεια σου Μαρία, έχεις κατακτήσει την 7η θέση. Ναι. Θα ξαναπήγαινες. Θα ξαναπήγαινα, το ξαναλέω, αν έβρισκα, που δεν έχω ψάξει, αλλά αν μου ερχόταν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ φτιάχνομαι από τη μουσική. Δηλαδή, αν έχω το κατάλληλο τραγούδι και το θεωρώ ότι είναι super για Eurovision. Ναι. Πω, τα νιάτα, Παιδάκι, εσύ. Ήταν πριν το Μούσι, πριν. Πόσο χρόνο ήσουν εκεί? Εκεί ήμουν με τον Άντριου Γκάρφιλντ. Ήμουν 25-26, νομίζω. Μωρό, ναι. Που λες, με ένα ωραίο τραγούδι θα ξαναπήγαινα. Δηλαδή, θα είχα βρει την ενέργεια να. Δηλαδή δεν το έχω πει μέσα μου ότι πρέπει να πάω Eurovision, θέλω να ξαναπάω Eurovision. Θα με φτιάξει το τραγούδι, ας πούμε. Εγώ θα πήγαινα εντελώς Arab αυτή τη φορά. Δεν θα πήγαινες για να βγάλεις τραγούδι, θα βγάλεις τραγούδι για να πήγαινες. Πρώτα θα ακούγεις το τραγούδι, μετά θα πήγαινες. Δεν θα έλεγες πάω και μετά βγάζω τραγούδι. Ακριβώς. Δηλαδή αν είχα το τραγούδι θα λέγα παιδιά πάμε. Αυτό δεν είμαστε με το. Ναι. Εσύ έχεις σπουδάσει και θέατρο και μουσική. Πολύ παλιά στο Λονδίνο που γεννήθηκε και μεγάλωσα. Performing arts. Ναι, λίγο χώρο. Θα έκανες κάτι, ας πούμε, σε θέατρο. Και όμως σας πληροφορώ, παρόλο που μου λέει το αντίθετο η Σοφία Βοιατζάκη, είμαι χάλια ηθοποιός. Δεν το έχω καθόλου. Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν, στα αγγλικά βέβαια, ήταν η πρώτη μου γλώσσα. Έχω προσπαθήσει να κάνω λίγο acting και αυτά. Δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Η Σοφία μου λέει: είσαι καταπληκτικός, είσαι πολύ καλός. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, είσαι ηθοποιός, έτσι πως μιλάς και τα λοιπά. Ναι. Λίγο θεατρικός είμαι, νομίζω. Ίσως επειδή και το καταλαβαίνεις και βγαίνεις τιμένος. Ναι, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω κείμενα και τέτοια και να παίξω ένα ρόλο σοβαρό. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μου βγαίνει. Ναι. Ίσως νιώθεις το άγχος ότι πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να γίνεις ο ρόλος. Ναι. Γι' αυτό το αυτόν. Ναι, σου αρέσουν τα κουτάκια. Δεν σου αρέσουν τα κουτάκια.
Ναι, αυτό. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε εμείς ένα break, να ακούσουμε Σαρμπέλ, η καρδιά μου κάνει μπαμ. Και επιστρέφουμε να συζητήσουμε κι άλλα πραγματάκια. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με τον επίτιμο καλεσμένο μας, τον Σαρμπέλ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πολλά ονόματα. Εδώ πέρα έχει μαζέψει όλη την κρέμα, τη λακρέμα, όλη την αφρόκρεμα. Υπάρχει όμως κάποιο από αυτά τα ονόματα με το οποίο θα ήθελες να κάνεις ντουέτο, όχι κάποιο άλλο όνομα που θα ήθελες να κάνεις ντουέτο και δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και που θα ήθελα να συνεργαστώ. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ φαν της Νατάσας Θεοδωρίδου που έχουμε κάνει και ένα ντουέτο κιόλας στον Άσον Θάλασσα. Μ' αρέσουν τα παλιά παιδιά. Είμαι λίγο old school. Δηλαδή τρελαίνομαι για Αλεξίου ακόμα. Τρελαίνομαι. Δηλαδή την ακούω. Είμαι στο Κατάρ, στην έρημο. Και όταν μου λείπει η Ελλάδα, βάζω Αλεξίου για κάποιο λόγο και κλείνω μάτια και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ, αλλά δεν νομίζω θα γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει για πολλούς λόγους. Αλεξίου, λοιπόν, τι άλλο έχω συνεργαστεί με όλους βασικά. Έχω συνεργαστεί και με τον Πάριο και με τον Ρέμο, Μακρόπουλο, με την Καλομήρα, έχω με όλους. Έχω δουλέψει, έχω κάνει πολλά χρόνια στη νύχτα παλιά. Ναι, αλλά απλά τώρα... τότε. Τι. Μια και λείπεις χρόνια. Με τράπερ έχεις συνεργαστεί. Ναι, το ξέρω, ναι. Δηλαδή με κάτι καινούριους. Θα ήθελα με τη Φουρέιρα επίσης. Ναι, είναι full δυνατή θα ταιριάζατε. Ντάτ Λίλι από τράπερς. Έχει κάνει συνεργασίες με τράπερς κάθε χρόνο. Α, τράπερς, ναι. Δεν γνωρίζω το ελληνικό τραπ, παιδιά, πολύ. Α, η Λίλη έχει κάνει, γνωρίζει το ελληνικό τραπ. Έλα, η Going Through δεν είναι τράπερς. Ο Going Through είναι rap. Ο MC Daddy όμως είναι. Ναι. Εντάξει. Και οι Kings. Εντάξει. Και θα βρω κι άλλους στην πορεία, περίμενε. Λοιπόν, θα τραγουδούσε κάποιο κομμάτι άλλου είδους μουσικής. Και αν είναι πιο. Πες μου το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό που θα έλεγες, πω πρώτα το είχα γράψει εγώ γύρω στον κόσμο. Δεν μου έρχεται ένα τραγούδι που έχω ζηλέψει, ας πούμε. Αλλά αυτό που θα ήθελα να κάνω δισκογραφικά, που δεν το γνωρίζει και πάρα πολύ ο κόσμος, είναι ότι λέω πάρα πολύ καλά τα λαϊκά. Όχι, τα λέω πολύ καλά. Γιατί έχω τα γυρίσματα, έχω μεγαλώσει. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν τραγουδιστής Πουζουξής. Στο μεγάλωσα με Διονυσίου κτλ. Και λέγαμε. Μεγάλωσα με το λαϊκό τραγούδι. Στο μαγαζί που τραγουδάω live και τα λέω τα λαϊκά, παθαίνει πλάκα ο κόσμος. Δισκογραφικά δεν το γνωρίζουν, γιατί έχουν στην εικόνα ότι ο Σαρμπέλ είναι ethnic pop. Που χορεύει και αυτό. Και δεν το περιμένω ότι θα μπορούσα να πω. Μητροπάνο, ξέρω εγώ. Ό,τι θες, Καζατζίδη. Κάτι έτσι ωραίο που σου έχει συμβεί on stage, ευτράπελο, που το θυμάσαι μέχρι και σήμερα και γελάς. Κάτι συγκεκριμένο. Τώρα πάμε πίσω πάλι. Θυμάμαι ότι είχα κάνει κάτι συναυλίες στο όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Και είχαμε τραγουδήσει, ήμουνα με την Ειρήνη Μερκούρη, κάναμε μαζί, γιατί μόλις είχαμε βγάλει το Σεμπίρα Σοβαρά. Και πήγαμε σε ένα αρχαίο αμφιθέατρο για να τραγουδήσουμε. Και είχαν βγάλει όλα τα κινητά με τα φώτα και με τα, ξέρεις, με το spotlights και αυτά. Αυτό θυμάμαι αυτή την εικόνα που στεκόμουν και βλέπα αυτό. Είναι η πιο ωραία στιγμή που είχα πάνω στη σκηνή. Αυτό θυμάμαι. Είχε 45 βαθμούς, ήταν στην Κύπρο, Αύγουστος μήνας. Ζέστη και φώτα, θυμάμαι. Αλλά ήταν ωραία. Στην Κύπρο έχει πιο πολύ ζέστη από εδώ. Φούλη, εξατμίζεσαι εκεί. Ναι, και είπες τώρα Ειρήνη Μερκούρη, θα σου βάλω ένα δίλημα. Hug, Mary, Kiss, Σοφία Βαγιατζάκη, Ρενέ Αγέρη και Ειρήνη Μερκούρη. Δηλαδή τι να. Ποια κάνεις, Kiss, Hug. Ο oh, Kiss, Hug και... Και... Mary. Και Mary, well, έχω κάνει Kiss τη Σοφία Βογιατζάκη ήδη στο Just, so Kiss τη Σοφία. Hug, θα αγκαλιάσω την Ειρήνη Μερκούρη και θα αναω Mary Ρενέ. Εύκολο. Εύκολο δηλαδή. Εύκολο. Μπαμ, το όλησες. Τώρα στα μελλοντικά σου σχέδια τι έχεις, ας πούμε για το καλοκαίρι, θα δουλεύεις? Έχω φτιάξει, θα ξεκινήσω να κάνω κάποιες live εμφανίσεις και τα λοιπά. Έχω φτιάξει ένα half playback το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι και πολύ rap. Έχω βάλει και το κομμάτι της Φουρέιρας μέσα, έχω βάλει διάφορα κομμάτια και αραβικά τραγούδια και ελληνικά τραγούδια. Θα ξεκινήσω να κάνω club εμφανίσεις και τα λοιπά, μέχρι να βγάλω ένα άλλο. Τραγούδι. Δεν έχω σχέδια, δηλαδή πάω με το κύμα, εντελώς. Διακοπές, θα κάνεις καθόλου. Διακοπές,
Αν σας πω ότι δεν προλαβαίνω να κάνω διακοπές, γιατί είμαι μονίμως σε ταξίδια. Καλό είναι αυτό. Και αυτό για μένα, για διακοπές για μένα είναι απλά να κάτσω σε ένα τόπο. Mm. Και να μην κάνω τίποτα. Ιδανικά στον και καναπέ. Να μην ταξιδεύω. Έχω κουραστεί με τα αεροδρόμια. Ιδανικά στον τόπο. Και με τη βαλίτσα στο χέρι συνέχεια. Δηλαδή, διακοπές για μένα, μάλλον θα πάω στο πατρικό μου στο Λονδίνο, στη μάνα μου που έχει ωραίο σπίτι, μονοκατοικία με αυλή κτλ. Και απλά θα κάτσω και δεν θα κάνω τίποτα. Ιδανικό μου ακούγεται. Όνειρο ακούγεται. Μακάρι. Ναι. Μπορείς όμως να κάτσεις δύο ώρες και να πει, χωρίς να σε πιάσουν υπαρξιακά. Τι κάνει ζωή μου και γιατί ξυνόμαι και ακόμη και να λέει ζησάντη. Για μένα προσωπικά οι ιδανικές διακοπές που θα είναι για πάντα θα είναι στην Ελλάδα στη θάλασσα. Okay. Εγώ πάντα αναζητάω αυτό το πράγμα. Επειδή βρίσκομαι εδώ και θα πάω και στη Μύκονο κιόλας αυτές τις μέρες, θα το ευχαριστηθώ. Το επόμενο είναι σαν να πάω στη μάνα μου για να κάτσω απλά και να χαλαρώσω στην αυλή της. Τέλειο. Αυτά. Τέλειο. Αυτά ήταν για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαρμπέλη. Πραγματικά χάρηκα που σας είδα και σας γνώρισα. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Talk to Mad, 2 με 3 καθημερινά, με τον Αλέξη και τη Λιλάρα. See ya.